Λοιπόν, επί του πιεστηρίου επιστροφή, σας είχαν προαναγγείλει ότι θα προσπαθούσαμε να βρούμε τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο της ΕΣΕ, ο οποίος είναι στη Βουλή και ο οποίος λίγες ώρες πριν έκανε μια αποκάλυψη στην Επιτροπή της Βουλής που ασχολείται με την. Η Εξεταστική Επιτροπή για το Μνημόνιο, δεν είναι? Ακριβώς. Και είπε ο κύριος Κορκίδης, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, να το πει ο ίδιος καλύτερα. Καλησπέρα κύριε Κορκίδη. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη. Πρώτα απ' όλα έχω φύγει από τη Βουλή από τις 9.30 ώρα. Α, φύγατε, εντάξει. Βέβαια ήμουν τυχερός και πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο κύριος Βίτσας και έμεινα μόνο 5 ώρες. Αν ήταν Κυριάκος Κωνσταντοπούλου, ίσως θα ήμουν ακόμα εκεί. Ωραία, είμαστε και εμείς τυχεροί. Λοιπόν, ο κύριος Βορύβης νομίζω σας επιτέθηκε σήμερα, σας έκανε ένα μπούλιγκαν εντός εισαγωγικών. Εσείς το παρακολουθήσατε ή σας το είπανε? Ναι, όχι, ήταν μέσα ο Κώστας Πουλακίδος, ήταν από την Αυγή, κοινοβουλευτικός, εντάξει, ήρθε από τη Βουλή πριν από λίγο. Πάμε όμως στην ουσία. Γιατί άλλοι μου είπαν ότι εγώ επιτέθηκα στον κύριο Βορύβη, γι' αυτό ρωτάω. Δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Τι ακριβώς είπατε λοιπόν, γιατί είναι σημαντικό και αύριο αυτό θα είναι μεγάλο θέμα νομίζω γενικώς και όποιος δεν θεωρεί ότι είναι μεγάλο θέμα κάνει λάθος κατά την άποψή μου. Για πέστε μας. Κύριε Ξενάκη, πρώτα απ' όλα αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναπεί. Από τις 15 Δεκεμβρίου του 2011, όταν μας είχε επισκεφτεί η Τρόικα τότε στην ΕΣΕ, και δεν είναι όπως αυτό που γράφουν τα site για το ότι το είπε ο κύριος Τόμψεν, το είπε ο κύριος Μπομπ Τρα. Ο οποίος ήταν ο μόνιμος εκπρόσωπος Αθήνα, έτσι. Ήταν η μόνιμη διασύνδεση της Τρόικας με τους πρόθυμους που υπήρχαν εδώ και ήταν γνωστές και οι ουρές που σχηματιζόντουσαν έξω από το γραφείο του. Και αυτός που είπε ότι τώρα το παίζω αντιμνημονιακός, νομίζω ότι δεν με γνωρίζει καλά-καλά. Αυτό το είπε και ο Βορύδης. Δεν ξέρω ποιος το είπε. Κάποιον άκουσα στη γραμμή που το είπε. Σε εσάς, στο πάνελ το δικό σας. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μάλλον δεν το είπε, δεν γνωρίζει. Το μετέφερε δήλωση άλλου. Και καλό είναι να μην σχολιάζει. Τέλος πάντων, πάμε στην ουσία. Ναι, για πέστε. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι αυτό το έχουμε πει λοιπόν από το 2011, ότι το επιχείρημα της Τρόικας τότε διαστόματος κυρίου Μπομπ Τρα και των άλλων παρόντων ήταν ότι από το τίποτα καλά είναι και ο μισθός να είναι και 300 ευρώ για τον Έλληνα εργαζόμενο. Άρα εσείς δεν επικαλεστήκατε τον Τόμψεν, επικαλεστήκατε τον Τρα. Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό σας λέω πολλές φορές μεταφέρονται και τα πράγματα. Μπράβο, λοιπόν, να διορθώσουμε και τον Τζίτζο. Δεν έχει σημασία. Ο κύριος Τόμψεν σε εκείνη τη συνάντηση. Το δούνο του, εν πάση περιπτώσει. Το δούνο του. Ο μόνιμος εκπρόσωπος του δούνου του στην Αθήνα ήταν ο κύριος Τρα. Ήταν ο κύριος Μαζού, ήταν ο κύριος Μος και τα λοιπά. Δεν ήταν ο κύριος Τόμψεν πάντως. Εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει σημασία και το ποιος το είπε. Νομίζω ότι ξεφράζει όλους. Μια άποψη. Ωραία. Και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Στις 15 Δεκεμβρίου εμείς το είχαμε δημοσιοποιήσει και επειδή όπως βλέπετε τα λεγόμενα ξεχνιόνται, ναι. Το είχαμε στείλει και με επιστολή στους υπουργούς, στον Πρωθυπουργό και σε όλη την κυβέρνηση. Ως ΕΣΕ το είχατε κάνει αυτό, έτσι? Ως ΕΣΕ και μάλιστα όταν μας το είπε αυτό, του απάντησα για ποια νοτιοανατολική Ευρώπη μιλάτε με τέτοιους μισθούς και είπε των Βαλκανίων, της Βουλγαρίας και τα λοιπά εκεί που ανήκετε. Τι του είπατε? Και τότε τον ρώτησα τι μισθό παίρνει ο ίδιος την ώρα ή τη μέρα που βρίσκεται εδώ για να μας σώσει από την καταστροφή. Ναι. Και βεβαίως αυτό δεν μας το απάντησε, αλλά μάθαμε μετά ότι ήταν πάνω από 300.000 ευρώ ετησίως ο μισθός. Ναι. Δηλαδή ήταν χίλιες φορές. Αυτό δεν είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα πρέπει να εκπλήξει κάποιον. Το ξέραμε 4 χρόνια. Ακόμα το θυμόμαστε όμως, ναι. Γιατί από το 2011 ακόμα ήταν μια επιδίωξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έτσι, να μας φέρει σε τίποτα. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι καταφέραμε μετά από 4 χρόνια, θέλετε ή μετά από 3, είναι ότι δεν έγιναν 300 ευρώ, έγιναν 5,11 και 5,86 για τους πλήρους απασχόλησης και 300 ευρώ για τους μερικής απασχόλησης. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχει κανείς κάποια ερώτηση να κάνει για τον κύριο Κορκίδη, για τον αποδεσμεύσουμε κιόλας. Μας είπε αυτά τα οποία υπόθηκαν. Μόνο αν θέλει να κάνει μια εξελίξη. Απλά ήθελα να θυμίσω ο κύριος Κορκίδης και Κορκίδη μου, ο οικονόμος Βασίλης. Γεια σου, Βασίλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Επειδή έχεις πλήρη εικόνα και της αγοράς και των απολυμάτων που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η αγορά με την ασφυξία της, ποια είναι η εικόνα που εμάς μας τη μετέδωσε? Ήρθαμε ένα κλιμάκι της Νέας Δημοκρατίας και επισκεφτήκαμε την ΕΣΕ. Αλλά δηλαδή. Τα θέματα της ανεργίας που αυξάνονται μαθαίνουμε. Το κλείσιμο μαγαζιών και επιχειρήσεων είναι σε δραματικό επίπεδο μαθαίνουμε. Ήταν σε δραματικό τώρα. Και τώρα έχει γίνει πιο πολύ. Εξακολουθεί και είναι έτσι όπως το περιγράφεις. Έχουμε γυρίσει στα επίπεδα του 2012 αλλά με πολύ λιγότερες αντοχές. Ναι. Και νομίζω ότι αυτά οι 59 επιχειρήσεις που κλείνουν την ημέρα
οι 613 θέσεις που χάνονται και τα 20 εκατομμύρια από το ΑΕΠ που μειώνονται ημερησίως κάθε 24 ώρες, θα είναι μια εικόνα που θα διαρκεί όσο διαρκεί και αυτή η διαπραγμάτευση και αυτή η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια που νιώθει η αγορά. Να διαβάσω κάτι. Ο κ. Κιωτσούκης, ο επικεφαλής της ΔΑΓΕ, μου στέλνει μήνυμα παρακολουθεί την κουβέντα μας και λέει: Εκλεκτός των τραπεζιτών και δωτός πρωθυπουργός Παπαδήμος. Τα λέει ο κ. Κιωτσούκης αυτά έτσι. Κάλεσε το 2012 τη ΓΕΣΕ και εκβίασε ότι αν δεν δεχτούμε μειώσεις μισθών κατά 32% η χώρα θα χροκοπήσει. Οι Τροϊκανοί σε μια και μοναδική συνάντηση μας ζήτησαν την κατάργηση των τριετιών. Εμείς δεν δεχθήκαμε τους εκβιασμούς, όμως τότε η κυβέρνηση τα νομοθέτησε, ικανοποιώντας και την Τρόικα και τους κουκουλοφόρους εργοδότες. Φυσικά με το αζημίωτο Νίκος Κιουτσούκης, επικεφαλής της ΔΑΚΕ, δηλαδή της συνδικαλιστικής παράταξης, που θεωρητικά πάντα πια γιατί με τη Νέα Δημοκρατία σήμερα δεν έχει σχέση. Πρόσκειται αυτός στην Νέα Δημοκρατία. Ήταν ο σχεδιασμός τους από το 2011 και τον υλοποίησανε το 2012. Είναι γνωστό. Ναι. Κύριε Κορκίδη, να ρωτήσω κάτι. Καλησπέρα, ο Λάμπρος Καλαρίτσιμε. Γεια σου, Λάμπρο μου, καλησπέρα. Και θα σας αφήσουμε αμέσως μετά. Η παράταση, η αβεβαιότητα δημιουργεί, μάλλον επιτείνει την κατάσταση αυτή στην αγορά. Εάν υπογραφεί αυτή η συμφωνία με αυτά που μέχρι σήμερα ξέρουμε, με τους φόρους τους οποίους προβλέπει, τις αυξήσεις ΦΠΑ κλπ. Τι προβλέπετε ότι θα γίνει στην αγορά? Θα αποκατασταθεί μεν η ρευστότητα και η χρηματοδότηση της χώρας, αλλά σε ό,τι αφορά τις φορολογικές και τις άλλες επιβαρύνσεις, πώς εκτιμάτε ότι θα λειτουργήσουν στην αγορά? Λάμπρο μου, είναι ένα κείμενο το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Όμως θέλω να πιστεύω, επειδή ξέρεις πολύ καλά, δεν είμαστε αφελείς. Γνωρίζουμε ότι εμείς θα υπομισθούμε οποιαδήποτε υπογραφή σε μια συμφωνία, έστω και μέτρια. Ξέρουμε ότι όλα αυτά θα είναι μια επιβάρυνση, η οποία δύσκολα θα μπορεί να αντιμετωπιστεί από την πραγματική οικονομία. Όμως έχει μεγάλη σημασία να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Για μένα, είτε το, όπως θέλω να το ονομάσουν, χρεοκοπία, απτόχευση ή πιστωτικό γεγονός, θα είναι καταστροφή. Και αυτό πρέπει να αποφευθεί οπωσδήποτε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, μας έδωσε και διευκρίνηση ότι εδώ η χώρα ανεξαρτήτως των προσπαθειών που κάνει η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, έχει εγκλωβιστεί σε ένα κακό και χειρότερο σενάριο. Έτσι. Δηλαδή, το χειρότερο είναι μια χρεοκοπία με αποτέλεσμα και το κακό είναι μια συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει τα ίδια μια επανάληψη του μνημονίου. Μισό. Να πάμε στον κύριο Κούλογλου. Μισό λεπτάκι. Δεν ξέρω αν έχετε σχολιάσει κάτι από αυτό που ακούσαμε, κύριε Κούλογλου. Όχι. Αυτό που σχολίασα και στην αρχή είναι ότι. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας για τα νέα μέτρα τα οποία έρχονται και τα οποία θα πιάσουν πολύ κόσμο. Λοιπόν, αυτό το υπενθύμηση του περιστατικού αυτού με τον εκπρόσωπο του Δούνου του στην Αθήνα. Κύριος Μπομπ Τρά, το θυμήθηκαμε τώρα όλοι μας, το είχαμε ξεχάσει αυτό. Υπογραμμίζει τη σημασία της σημερινής διαπραγμάτευσης. Γιατί ο στρατηγικός στόχος των δανειστών είναι να δημιουργήσουν μια κοινωνία με 300 ευρώ μισθό. Εξ αρχής αυτός ήταν. Λοιπόν, αυτός είναι και γι' αυτό ακριβώς ο ελληνικός λαός έδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ την εντολή να διαπραγματευτεί μια καινούργια συμφωνία. Όχι, κύριε, πράγμα, κύριε, να πω όμως κάτι. Όχι, μην πείτε. Κύριε, παρακαλώ. Δέχτηκα μια σειρά από μηνύματα που λέει μιλάμε ένας πάνω στον άλλον. Δεν διέκοψε, θα τον ακούσουμε, παρακαλώ. Ναι. Την αύξηση του κατώτου μισθού θα την περάσετε με αυτή τη συμφωνία ή όχι? Αν γνωρίζετε. Νομίζω ότι θα γίνει σταδιακά η αύξηση του κατώτου. Δεν θα γίνει όπως είχε. Νόμος δεν έχετε ακόμα. Όπως εξαγγελθεί προεκλογικά, θα γίνει σε παραμένει δηλαδή, είναι αποδεκτό, ας πούμε. Ρωτώ αν είναι αποδεκτό για να μπει στη συμφωνία. Εάν δηλαδή θα τη βρούμε μπροστά μας. Αυτό λέω. Εάν θα γίνει. Νομίζω ότι ακόμα. Εντάξει, η συμφωνία δεν έχει κλειστεί σε όλες τα σημεία, αλλά πάντως η πρόθεση της κυβέρνησης και νομίζω ότι αυτό έχει. Υπάρξει μια καταρχήν αποδοχή, είναι ότι θα υπάρξει άνοδος του κατώτατου μισθού, αλλά δεν θα γίνει, θα γίνει σταδιακά, δεν θα γίνει αμέσως. Στις βιβλίες που λένε. Και αυτό συμβαίνει. Πότε θα διαδοθούν, είναι ο νοτοεργασιακό νομοσχέδιο. Εντάξει, τώρα μην ανησυχείτε εσείς τώρα, καταλαβαίνω ότι θα χάσετε μετά το στοίχημά μας, θα χάσετε το μισθό του βουλευτή, θα σας ενδιαφέρει ο κατώτατος. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Καλά, μου λέει ο ευρωβουλευτής τώρα στο βουλευτή. Εντάξει, ο ευρωβουλευτής στο βουλευτή. Αστείευομαι τώρα. Μόνο έως αστείευομαι. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι ενδιαφέρεστε για το κατώτατο μισθό. Λίγο, ενδιαφέρομαι. Όσο εσείς, μου το επιτρέπετε. Ασφαλώς. Παρόλο που εμείς είμαστε. Σας το επιτρέπω. Λοιπόν, θα γίνει σταδιακά. Είναι μόνο πολύ κάποιο το ενδιαφέρον. Είναι γεγονός ότι αρκετές από τις προεκλογικές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ, με βάση την τελική συμφωνία, θα έχουν μετριαστεί ή θα έχουν προς το παρόν αναβληθεί. Αλλά στρατηγικός στόχος παραμένει. Και αυτό δεν είναι μόνο μία άποψη ιδεολογική υπέρ των ασθενέστερων στρωμάτων, αλλά είναι και μία άποψη επίσης για την αναθέρμανση της οικονομίας. Το έχουμε πει επανειλημμένα αυτό το πράγμα. Λοιπόν,
Αυτά τα 400, ότι μας καταθυμίζει αυτό το πράγμα, δείχνει τη σημασία της διαπραγμάτευσης. Εάν περίμενε κανείς ότι η διαπραγμάτευση θα ήταν πάρα πολύ εύκολη, θα λέγαμε στους ξένους, κοιτάξτε να δείτε. Δεν μας αρέσει. Στο 12 σας είπα, κύριε Σκοκκίνη. Δεν μας αρέσει, ας πούμε, θα την αλλάξουμε. Το γεγονός ότι υπάρχει τόσο αλυσαλαία αντίδραση, ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να μην υπάρξει, να μην μπορέσει ο ελληνικός λαός να σηκώσει κεφάλι, αυτό θα έπρεπε να κάνει όλους τους Έλληνες, κύριε οικονόμου, να υποστηρίζουν την κυβέρνηση. Λοιπόν, κύριε Σιδηκάκη, εσείς και μετά για την οικονόμου σας, παρακαλώ, κύριε Σιδηκάκη. Το ότι η διαπραγμάτευση θα ήταν εύκολη, που λέει ο κύριος Κούλογλου, θα υπενθυμίσω ότι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι θα παίζουν τα ταούλια και θα χορεύουν πεντοζάλι. Η εξέλιξη των πραγμάτων είναι διαφορετική. Δηλαδή τι. Από εκεί, από την πατρίδα, στο Ηράκλειο. Βέβαια, παίζει πεντοζάλι και τα λοιπά. Είμαστε καλά, γιατί ήταν στο Ηράκλειο. Ναι, μόνο που το πεντοζάλι είναι πολεμικό χώρο, έτσι. Ναι. Δεν είναι ούτε βάλς ούτε τακό που παίζει η κυβέρνηση με τους εταίρους αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα επικοινωνιακά τι θέλει να βγάλει προς τα έξω. Εγώ θα επαναφέρω όμως στο εξής ζήτημα. Το ζήτημα είναι αν θα γίνει συμφωνία ή τι θα περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Το δεύτερο, προφανώς. Το δεύτερο. Αφού μας είπατε ότι έχει γίνει συμφωνία, οπότε το θέμα είναι τι θα περιλαμβάνει. Επαναλαμβάνω. Η συμφωνία πολιτικά έχει ήδη εκφραστεί. Και μπορώ να σας πω ότι από την 20η Φλεβάρη, από τότε που υπήρξε δηλαδή η πρώτη συμφωνία, αποτέλεσε τη βάση όλων των υπόλοιπων διαπραγματεύσεων για να καταλήξουμε σήμερα, η οποία συμφωνία αυτή θα οδηγήσει σε μια νέα δανειακή σύμβαση με ένα νέο πολιετές σχέδιο αντιλαϊκών μέτρων που θα είναι επώδυνα για το λαό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, όποιος θέλει να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του, μεγιά του με χαρά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Για το λαό, εγώ θα σας πω το εξής. Αυτή η συμφωνία για ποιο λόγο γίνεται. Γίνεται για να υπάρξει ανάταξη της οικονομίας προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων ή για να βρουν έκφραση τα λιμνάζοντα κεφάλαια του μεγάλου κεφαλαίου του εγχώριου κεφαλαίου σήμερα στην Ελλάδα και να υπάρξει η ρευστότητα των τραπεζών προκειμένου να ενισχυθούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και να κάνουν τις επενδύσεις. Μάλιστα. Τους. Δηλαδή η κατάργηση του 5 ευρώ στα νοσοκομεία ή ότι θα έχουν όλοι οι άνεργοι πρόσβαση είναι υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου. Τώρα για τα 5 ευρώ. Εδώ υπάρχουν λήψεις ιατρικού προσωπικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού. Είναι δραματική η κατάσταση. Ο κόσμος φωνάζει. Ο κόσμος φωνάζει. Για τον κόσμο που βοηθάνε την ολιγαρχία. Οι εργαζόμενοι και οι ανασφάλιστοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να περάσουν το κατόφλι του νοσοκομείου, τι λέτε. Μα αυτό τι είναι, λέτε. Μέσα στις και μόλις εχθές, ο κύριος Κουρουπλής και ο κύριος Ξανθός φωτογραφήθηκαν μαζί με τους εκπρόσωπους του ΟΣΑ γιατί για να αξιοποιήσουν την εργαλειοθήκη του. Γιατί η υγεία αποτελεί κόστος και μπαίνει φρένο στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Τα μέτρα για το ηλεκτρικό. Το ίδιο λοιπόν που γίνεται στον χώρο της υγείας, γίνεται στον χώρο της παιδείας, γίνεται στον χώρο του ασφαλιστικού, γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση έρχεται να υπηρετήσει με ένα διαφορετικό μείγμα διαχείρισης. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Έρχεται να υπηρετήσει λοιπόν το μεγάλο κεφάλαιο, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για να μπορούν να βγουν από το αδιέξοδο. Αλλά θα σας υπενθυμίσω και το 2012 είχε γίνει κούρεμα, είχε γίνει το PSI και τελικά δεν πήρε δεκάρα τσακιστή ο λαός από αυτή την εξέλιξη. Και βέβαια η Νέα Δημοκρατία έρχεται και μιλάει σήμερα, βγαίνει από τα αριστερά στο ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε, από τα αριστερά στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έχει στο ενεργητικό της δύο μνημόνια, έχει 450 εφαρμοστικούς νόμους, έχει πατήσει στο λαιμό το λαό με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κλείνουν η μία πίσω από την άλλη και επιτρέψτε μου, τι θα πει να μην χρεοκοπήσει η χώρα που είπε ο κ. Κουρκίδης, τι θα πει να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Ο λαός είναι ήδη χρεοκοπημένος. Έχει υποστεί στάση πληρωμών σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν, όταν ο κύριος Κορκίδης, και ο κάθε κύριος Κορκίδης, έτσι, εγώ προσωπικά δεν τον ξέρω τον κύριο. Αλλά βεβαίως, εγώ αναφέρομαι στην τοποθέτηση που έκανε. Όταν λέει να μην χρεοκοπήσει η χώρα, το να μην χρεοκοπήσει η χώρα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με τη συμφωνία, σημαίνει να μην χρεοκοπήσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήδη έχουν υποστεί ζημιά. Έχει μια λογική να σου πει. Κλείνουν η μία πίσω από την άλλη. Είναι ότι αν χρεοκοπήσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, δεν θα έχουν δουλειά κάποιοι εργαζόμενοι στους ομίλους αυτούς. Εντάξει, κοιτάξτε. Αυτή είναι άλλη φιλοσοφία, το δέχομαι. Αυτό είναι ένα παραμύθι που το ακούμε δεκαετίες στο όνομα της ανάπτυξης. Αυτό είναι στο όνομα της ανάπτυξης. Εγώ θα σας υπενθυμίσω με τα πολεμικά. Από το σχέδιο Μάρσαλ μέχρι σήμερα έχουν πέσει πακτολώς δισεκατομμυρίων στη χώρα μας. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο κοινοτικό πλαίσιο. Συγγνώμη. Από την περίοδο του σχεδίου Μάρσαλ που δεν ζούσαμε ούτε εσείς ούτε εγώ μέχρι τώρα. Η ιστορία η Ελλάδα είναι η ίδια. Ναι, όχι, λέω η Ελλάδα είναι η ίδια. Η Ελλάδα των ελληνικών ταινιών της δεκαετίας του 50 και του 60 είναι η ίδια με την Ελλάδα. Μην κοιτάμε τα τελευταία κατάρτια μας, τα τελευταία 5-6 χρόνια. Είναι η ίδια με την Ελλάδα του 2000-2005. Από την εκπομπή σας έχω πει το εξής. Ναι.
στην Ελλάδα, Ελλάδα. Στους καρόδρομους και μετά. Ναι. Στην πραγματικότητα έχουμε δύο Ελλάδες. Ναι. Η μία η Ελλάδα είναι των λαϊκών συμφερόντων, των φτωχών, των ανέργων και των καταφρονεμένων. Και η άλλη Ελλάδα είναι των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου. Δηλαδή υπήρχαν μόνο στην Ελλάδα ζάμπλουτοι και ό,τι χρήματα, ό,τι χρήματα ήρθαν μεταπολεμικά. Αυτή που έχει καταστραφεί τώρα, ό,τι ήρθε μεταπολεμικά ήρθε στην κατεύθυνση για να αναπτυχθεί η όποια βιομηχανία, η όποια ανάπτυξη, προκειμένου να υπηρετηθούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί ομίλοι. Θα σα πω ότι είχαμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξη. Είχαμε το ΕΣΠΑ, έχουμε το καινούριο ΕΣΠΑ. Και σας ρωτάω, σε τι ωφελήθηκαν οι εργαζόμενοι, σε τι ωφελήθηκε ο άνεργος, ο μικρομεσαίος, ο αγρότης στην επαρχία, σε τι ωφελήθηκε από αυτή την πολιτική που εφαρμόστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Το 80 και το 90, από το 60 και το 50. Το ζήτημα είναι να πούμε αν ζούσαμε καλύτερα. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι οι μισθοί σήμερα έχουν φτάσει στα επίπεδα του 1960. Ξαναλέω τώρα, βγάζω εγώ τα τελευταία 5 χρόνια που όντως έχουμε καταντήσει όπου έχουμε καταντήσει. Αυτό είναι απόλυτο δίκαιο. Αλλά μην τα ισοπεδώσουμε κιόλα ότι το 60 είναι ίδιο με το 2000 κοιτάξτε, ή το 80. Δεν είναι, το θέμα δεν είναι να κάνουμε αριθμητική είχαμε σύγκριση. Είχαμε μεσαία τάξη, κύριε Συνδικάκη. Θα σας πω, το ζήτημα δεν είναι να κάνουμε αριθμητική μεγάλη σύγκριση. Το κριτήριο που θέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι εάν καλύπτονται οι λαϊκές ανάγκες. Οι λαϊκές ανάγκες λοιπόν σήμερα, στις σημερινές συνθήκες, ο άλλος δυσκολεύεται να περάσει το κατώφλι του νοσοκομείου. Το παιδί του δεν μπορεί να μορφωθεί. Δεν μπορεί να καλύψει στοιχειώδεις βασικές ανάγκες. Άρα λοιπόν η κάθε κυβέρνηση χρησιμοποιεί το επιχείρημα της ανάπτυξης ακριβώς για να πατήσει σε ένα σωρό αντιλαϊκά μέτρα που θα είναι επώδυνα για το λαό, ενώ στην πραγματικότητα αυτή η ανάπτυξη ωφελεί τους λίγους επιχειρηματικούς ομίλους που έρχονται να επενδύσουν ακριβώς για να ξελασπώσουν λόγω της παρατεταμένης καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Άρα λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει επάξια τη σκυτάλη από τη Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα του διαφορετικού μείγματος διαχείρισης, παίρνει επάξια τη σκυτάλη και αυτό που πρέπει να κάνει ο λαός είναι να γυρίσει την πλάτη και στα δύο μείγματα διαχείρισης, και της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και να ακολουθεί σε ένα διαφορετικό δρόμο. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στη λυκοσυμμαχία μέσα, στο Λάκκο των Λέοντων και να θες να διαπραγματεύεσαι με τους Λέοντες και να έχεις έντιμο συμβιβασμό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και ο λαός το αντιλαμβάνεται, το καταλαβαίνει σιγά-σιγά. Μην νομίζετε, εκεί που τον βλέπετε ότι είναι στη στάση αναμονής και δίνει την πίστοση χρόνου, κάποια στιγμή αυτό το θηρίο θα ξυπνήσει και ουέ και αλίμονο. Και αυτό πρέπει να κάνει. Να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο ανάπτυξη. Που σημαίνει έξω, γιατί αυτή η αιμονή. Κύριε Κούλογλου, γιατί αυτή η αιμονή εντός των τυχών, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε ότι είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Είναι σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Γιατί επιμένετε. Γιατί επιμένετε. Με το φόβο και τον τρόμο ότι θα έρθουν σεισμοί και καταποντισμοί, η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα να έχει μια δική της ανάπτυξη και στον αγροτικό τομέα και στο βιομηχανικό τομέα και στον τουρισμό σε όλα τα επίπεδα, αρκεί να μπουν σε κίνηση όλες οι παραγωγικές δυνάμεις και ο παραγόμενος πλούτος να μείνει εδώ. Αρκεί να συγκρουστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην αναγνωριστεί κανένα απολύτως χρέος. Αυτό είναι το καθήκον του λαού. Τι θες να πεις, Κώστα, αλλά. Απλώς μπορεί κάποιος να εκτιμάει ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι ευνοϊκότερο το πεδίο από ότι εκτός. Και επίσης η Ελλάδα έχει και ένα πρόβλημα παραγωγικό, ότι έχει υστέρηση παραγωγική. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να σταθεί εύκολα στα πόδια της. Πρέπει λοιπόν να σταθεί στα πόδια της, να κάνει μια παραγωγική ανασυγκρότηση και να μπορέσει να σταθεί και μετά και εντός ή εκτός. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που λέτε είναι ένα επιχείρημα παλιό. Δύο χώρες. Ό,τι λέμε παλιό. Δύο χώρες έχουν μείνει εκτός. Και παρακαλάνε να μπουν. Το επιχείρημα της ψωροκόστενας. Μα τώρα με συγχωρείτε. Η Ελλάδα μπορεί να είναι μικρή σε πληθυσμό. Δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μείνει. Κύριε Συνδικάκη, δεν έχετε ανάγκη να καταβείτε στους χαρακτηρισμούς. Εγώ δεν έχω κάτι. Έχουν μείνει δύο-τρεις χώρες. Δεν είπα κάτι που σας πρόσβαλε. Όχι, η ότι η Ελλάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο, είναι μια μικρή χώρα, έρχεται από τα παλιά. Παρακαλώ, μια τάξη. Μια τάξη στην κουβέντα. Τι λέγατε, κύριε Κούλογλου, ότι πάμε στο. Εγώ λέω ότι όλες οι χώρες, δηλαδή δύο-τρεις χώρες έχουν μείνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρακαλάνε να μπουν μέσα αυτή την εποχή στο Ευρωκοινοβούλιο. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει, συζητείται η αίτηση του Μαυροβουνίου και επίσης ακολουθεί και έχουν ξεκινήσει διαδικασίες. Γιατί λέτε χώρες, πείτε οι κυβερνήσεις. Τη συνθήκη του Μάστριχτ. Θα σα θυμίσω τη συνθήκη του Μάστριχτ. Ξέρετε ποιοι την υπόγραψαν. Οι κυβερνήσεις του Μαστριχτ. Πρωθυπουργοί.
πρωθυπουργείς, δούκες, βασιλιάδες. Οι κυβερνήσεις των μόνων χωρών που, δεν έχουν, που έχουν μείνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλώ να μπουν μέσα. Έχετε μνήμη. Σας λέω ότι έχετε μνήμη. Θα σας υπενθυμίσω ότι ο συνασπισμός Ντάλα Μεσημέρι ψήφισε τη συνθήκη του Μάστριχτ μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο την ίδια στιγμή που την ίδια συνθήκη την υπέγραφαν δούκες, βασιλιάδες και πρωθυπουργοί της Ευρώπης. Άρα μην μας λέτε για χώρες, θα μας μιλήσετε αν οι λαοί θέλουν να ακολουθήσουν ένα τέτοιο δρόμο. Να τελειώσω. Οι κυβερνήσεις των χωρών που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρακαλούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή τη στιγμή γίνονται διαπραγματεύσεις με την Σερβία και το Μαυροβούνιο. Σας λέω. Και οι άνθρωποι κάνουν αμάν, οι κυβερνήσεις τους, τώρα οι λαοί μπορεί να έχουν άλλη. Αλλά πάντως εσείς μιλάτε τους έχουν εκλέξει και σας επικαλείστε τις κυβερνήσεις. Και σας πληροφορώ ότι... Επικαλείστε τις κυβερνήσεις. Λοιπόν, κύριε οικονόμου, είναι εκλεγμένες κυβερνήσεις. Υπάρχει ευρύτατη συνένεση σε αυτές τις χώρες να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρύτατη συνένεση από όλο τον κόσμο. Έχω την αίσθηση και είναι σίγουρο αυτό που σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να τη βγει σε κανέναν ούτε από αριστερά, ούτε από δεξιά, ούτε από πάνω, ούτε από κάτω. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να πει κάποια πράγματα λογικά, ρεαλιστικά, ευρωπαϊκά, μεταρρυθμιστικά. Με αυτό, τι παρελθόν. Αυτό δηλαδή που θέλει να πει. Με τι παρελθόν. Κύριε Συνδυχάκη, ακούστε να δείτε. Επειδή είμαστε στη χώρα του σλόγγαν. Ζούμε δυστυχώς σε μια χώρα όπου το σλόγγαν έχει γίνει η καραμέλα. Είπατε προηγουμένως για το 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Λοιπόν, αν πάτε και δείτε τη στατιστική υπηρεσία, το 2012 ήταν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Άρα λοιπόν, τι να σας πω τώρα, ότι αυτό που λέτε είναι ένα σλόγγαν το οποίο είναι η καραμέλα ολονών εδώ πέρα, ότι ο Σαμαράς 1,5 εκατομμύριο ανέργους. 1,5 εκατομμύριο βρήκε, ένα 400 άφησε. Συγγνώμη, στη Νέα Δημοκρατία δεν είστε τώρα. Ναι. Γιατί τι σας λέω. Τα προηγούμενα 30-40 χρόνια, για να μην πω. Δηλαδή με τα πολιτευτικά, ποιος κυβέρνησε. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Να σας πω κάτι. Δηλαδή τα κόμματα που μέχρι πρόσφατα. Τι με ανησύχησε εμένα σήμερα. Εμένα τι με ανησύχησε και με ανησυχεί αυτές τις μέρες. Τι με ανησυχεί. Αυτό που είπε ο πρόεδρος των εμπόρων. Ότι 600 χάνουν την ημέρα τη δουλειά τους, 60 μαγαζιά κλείνουν και ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για έντιμη συμφωνία. Και μιλάει ότι κάνει ηρωική προσπάθεια να διαπραγματευτεί τι. Αυτοί οι άνθρωποι, οι 600, οι 60.000 το πρώτο τετράμινο, δηλαδή νέοι άνεργοι, που αυτή τη στιγμή, αν πηγαίνουμε αυτό το ρυθμό, το 2015 θα έχουμε 150.000 νέους ανέργους. Νέους ανέργους. Εσείς, ο Τσίπρας, κύριε Συντυχάκη μου, ο Τσίπρας θα πάρει, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία, 1.400.000 ανέργους. Και θα το ρωτήσουμε μετά από ένα χρόνο, αν μπορέσει ο άνθρωπος να είναι κυβερνήτης σε ένα χρόνο διακυβέρνησης. Πόσους, πρωθυπουργέ μου, έκανες τους ανέργους, τους κατέβασες, βρήκες κάποια δουλειά σε κάποιον άνθρωπο ή το 1.400 το έκανες, πάλι 1.500. Αυτή είναι η ερώτηση που αυτή τη στιγμή πρέπει να σας απασχολεί και εσάς και εμάς και το ΣΥΡΙΖΑ και όλους νομίζω. Δηλαδή, ανοίγουν δουλειές. Έχουμε απάντηση, αλλά δεν έχετε αφήσει να... Σας λοιπόν, πείτε και την απάντηση για να κλείνουμε. Τι να μου απαντήσετε, κύριε Κούλου, τι 60.000 νέοι άνεργοι το τετράμινο πρέπει να σας κάνω από τα αριστερά ή από τα κεντρώα ή από τα δεξιά αντιπολίτευση. Είναι ένα τοκούμα, είναι ένα δεδομένο. Αυτό τι να σας πω. Τι να σας πω. Πείστε μου, ό,τι θέλετε. Να σας πω. Λοιπόν, όλες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται, γίνονται ακριβώς για να βελτιωθεί η κατάσταση των εργαζόμενων και του ελληνικού λαού. Δεν το λέω ότι κάνετε, αλλά το αποτέλεσμά σας ποιο είναι. Λοιπόν, οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αφήστε τις προηγούμενες. Σας λέω για το τετράμινο αυτό, το δικό σας. Δεν με αφήσατε να μιλήσω και συμφωνήσαμε να μιλήσω. Συμφωνήσαμε να μιλήσω. Λοιπόν, οι προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν. Forget it, Γιάννη, το ξεχνούσε ο Γιάννη και κάναμε ό,τι μας έλεγε ο Σόιμπλε και είδαμε που καταντήσαμε. Γίνεται μια προσπάθεια η οποία έχει πανευρωπαϊκές διαστάσεις να αλλάξει αυτό το μοντέλο. Το οποίο είναι ένα μοντέλο που έχει επιβληθεί από τη Γερμανία λιτότητα σε όλη την Ευρώπη, που βοηθάει την Γερμανία, συμφέρει τη γερμανική κυβέρνηση γιατί βγάζει χρήματα, αλλά πλήττει όλες τις χώρες του Νότου και με την Ελλάδα πρώτα απ' όλα. Αυτή η προσπάθεια γίνεται. Είναι δύσκολη προσπάθεια. Και αν καταλήξει σε 6 δις νέα μέτρα. Θα πρέπει και για πρώτη φορά. Όχι, λέω, αν καταλήξει σε 6 δις νέα μέτρα. Και για πρώτη φορά από το 2010 μέχρι τώρα γίνεται ουσιαστική διαπραγμάτευση της κρίσης της ελληνικής. Θα πει ο Τσίπρας Γιώργο, χάσαμε και θα παραιτηθεί. Λοιπόν, άμα κάνει 6 δις νέα μέτρα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Θα πει Γιώργο, χάσαμε, όπως είχε πει κάποιος. Ο ελληνικός λαός υποστηρίζει τις προσπάθειες αυτές. Ποιος θα αφήσει το λαό τώρα. Έχει αφήσει τη Νέα Δημοκρατία στο 15%. Είστε ερμηνευτής του λαού. Στο 15% των μετρήσεων. Καλά, ούτε εσείς δεν βγάζετε τέτοια καλό. Είπε και ο κύριος, μόνο η Εύγη τα βγάζει. Ούτε εσείς δεν βγάζετε τέτοια καλό. Ο κύριος Δέδιας το είπε. Αφήστε, ούτε εσείς δεν βγάζετε τέτοια καλό. Το πρώτο θέμα ήρθε ότι γράφει
3%. Ότι αυτοί που μας κρατάνε, ότι πρέπει να φύγουν αυτοί που μας κρατάνε στο 15%. Το πρώτο θέμα τους ήταν 23%. Αλλά κύριος Δένδιας δεν πιάνεται αυτό. Αυτό δεν πιάνεται. Εσείς από τη σελίδα σας θα βγάλετε Γκάλοπ με 15%, δεν έχετε νομίσει ούτε εσείς, κύριε Κούλογλου. Ο κύριος Δένδιας... Κύριε Κούλογλου, επειδή είστε πολύ σοβαρός, δεν θα κάνετε Γκάλοπ. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ επιτρέψω να δω του πρώτου θέματος. Τον Γκάλοπ που λέει 23%. Ο καφέρας πρέπει να τον Γκάλοπ τον βολεύει. Τι? Ο καφέρας πρέπει να τον λιγότερα από ό,τι πήρατε από τις εκλογές. Κεντρός πολιτικός που συνεργάζομαι και είμαι με τη Νέα Δημοκρατία. Το 23% δεν θα κοιτάξω. Άλλο σας λέω. Θέλω να πω, δεν είστε κάποιος. Εγώ αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι λοιπόν στην Νέα Δημοκρατία, μου επιτρέπετε να κοιτάω το 23%. Μετά την καταστροφή που μας περιγράψατε, η Νέα Δημοκρατία έχει λιγότερο ποσοστό από την Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη ζωηρή κουβέντα που είχαμε. Μείνετε εδώ, εκπρόσωποι των συνταξιούχων και των ατόμων που έχουν ειδικές ανάγκες, έχουν προβλήματα αναπηρίας. Θα είναι σε λίγο μαζί μας και των συνταξιούχων αξιωματικών, των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και των συνταξιούχων του Δημοσίου. Περιμένουμε και τα ερωτήματά σε 2 λεπτά μαζί τους και με τους συνάδελφους φυσικά επιστρέφουμε.